είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να εργαζόμαστε μια τέτοια μέρα. Μεγάλη Παρασκευή. Ο Χριστό σταυρώθηκε στα χέρια, στα πόδια. Του ξεσκίσανε τα ρούχα, του ξεσκίσανε τι άρκε. Του καρφώσαν το κεφάλι με αγκάθινο στεφάνι. Τον μαστιγώσανε. Τον ξεφτυλίσανε, τον δίρανε, τον βρίσανε σε δημόσιο χώρο. Ε, ήρθε, ήρθε, στη γη ως άνθρωπος, πιο ταπεινός και από τον άνθρωπο, Αγάπησε τον άνθρωπο περισσότερο από ό,τι αγάπησαμε εμεί τον εαυτό μα. Ήρθε να μιλήσει για αγάπη και εμεί τον προδώσαμε και με τη στάση μα τον προδίδουμε κάθε μέρα. Γιατί οι εντολέ του κυρίου λένε μην δουλέψει Κυριακή. Την Κυριακή θα την αφιερώνει στο Θεό. Και όλοι εδώ, σε ένα χριστιανικό έθνο όπω η Ελλάδα, δουλεύουμε Κυριακή. Που είναι επικατάρατο για τον Θεό όποιο δουλεύει Κυριακή. Μεγάλη αμαρτία. Κάνουμε σεξ, μεγάλη εβδομάδα. Τρώμε κρέα, δεν υστεύουμε. Δηλαδή, πώ περιμένουμε να τιμήσουμε το Θεό, μόνο με το να ανάψουμε ένα κερί, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ξυπνήσει ο λαό και να μετανοήσει για τι αμαρτίε του. Πρέπει να εξομολογούμαστε, να κοινωνάμε, να μην κάνουμε σεξ μία εβδομάδα πριν κοινωνήσουμε, έστω. Οι γυναίκε πρέπει να φοράμε φούστα και φόρεμα όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε. Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη και από τον συνάνθρωπο. Αν όλα αυτά μα φαίνονται βαριά, τουλάχιστον ζητήστε ένα συγγνώμη. Πρέπει να, να, ζητάμε συγγνώμη, να ταπεινωνόμαστε. Να, να μην πληγώνουμε τον συνάνθρωπο με τη γλώσσα μα. Γιατί η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Κάθε μέρα βρίζουμε, μουτζώνουμε, καταργιόμαστε. Κλέβουμε, πορνεύουμε. Δηλαδή. Κι εγώ η ίδια έχω χιλιάδε αμαρτίε. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Πρέπει ο καθένα να κοιτάει τον εαυτό του. Αλλά Πού και πού πρέπει να τα λέμε και αυτά. Είναι αμαρτία επίση, ναι, ότι η, Αγία, η, ανάσταση θα γίνει στι 9 η ώρα που ο Χριστό αναστήθηκε μετά τι 12. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα και ναι, ντρέπομαι και για την κυβέρνησή μου που πολεμάει την Εκκλησία. Απλώνουν χέρι στην Εκκλησία και συγκεντρώνονται και αυξάνονται οι μασόνοι, οι... Ερετικοί που δεν αγαπούν τους χριστιανούς και μας πολεμάνε και σε λίγα χρόνια φοβάμαι ότι δεν θα γίνεται λειτουργία, θα γίνεται κρυφά όπως το κρυφό σχολείο και δεν θέλουν ούτε να γίνεται Ανάσταση ούτε να φοράμε σταυρό γιατί πολεμούν με, πολεμούνε πάρα πολύ τους χριστιανούς, δεν τους θέλουν, δεν θέλουν τα ορθόδοξα έθνη, βρίζουν και τους μοναχούς και λένε ότι όλοι οι μοναχοί και οι ιερείς έχουν πάρα πολλά λεφτά και, πλούς, και πλούτη και και ότι είναι πλούσιοι και ότι τρώνε λεφτά και είναι χαραμοφάιδε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ο δικό μα ο ιερέα στην ενορία μα, που δεν θα αναφέρω ούτε όνομα ούτε περιοχή, ότι λεφτά παίρνει το χέρι του, δεν τα κρατάει για αυτόν, τα δίνει όλα για τα έξοδα τη Εκκλησία. Μην βρίζουμε όλου του κληρικού, μην του πάρει μπάλα όλου και του αδικούμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και στο Αγιώρο δεν είναι όλοι οι διεφθαρμένοι. Οι μοναχοί στο Αγιώρο δεν σηκώνουν το τηλέφωνο να ακούσουν γυναική φωνή ούτε καν, μόνο και μόνο για να μην μπουν σε πειρασμό. Δίνουν μεγάλο πόλεμο με τη σάρκα του και με του δαίμονες. Μην του βρίζουμε όλου του μοναχού, γιατί δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα που μπορεί να μην έχουν τα βάσανα του ανθρώπου που έχει λογαριασμού, έχουν άλλου είδου βάσανα, πνευματικά βάσανα. Γιατί όταν ακούνε τα προβλήματα των ανθρώπων, έχουν μεγαλύτερη. Είναι το επάγγελμά του είναι πιο δύσκολο από το επάγγελμα ενό ψυχολόγου. Τα προβλήματα που ακούνε των ανθρώπων τα κάνουν δικά του προβλήματα και βασανίζονται και στεναχωριούνται όταν ακούνε τα προβλήματα των ανθρώπων. Μην του βρίζουμε του μοναχού και του ιερεί. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν τα λένε. Δεν τα λένε ο ο Άγιο Παΐσιος ζούσε με μισό πνευμόνι. Και όλη η νεολαία τον αγαπούσε γιατί ήταν μοντέρνος στις απόψεις του. Δεν είναι η μοναχή που ρίτανοι. Είναι πολύ μοντέρνη και τον αγαπούσαν τον Άγιο Παΐσιο. Και όλη η Ελλάδα έτρεχε έτρεχε να πάει να, να πει τα προβλήματα, να ακούσει μία ευχή, μία συμβουλή, κάτι. Οπότε καλό είναι να στρεφόμαστε και στην εκκλησία. Όχι μόνο όταν έχουμε ανάγκη, όταν θέλουμε να ζητήσουμε κάτι, αλλά να πούμε και να ευχαριστώ Θεέ μου για ό,τι μου δίνεις, να μην είμαστε αχάριστοι, ό,τι έχουμε ο Θεός μας τα δίνει και το φως μας μας δίνει και τα πόδια μας και τα χέρια μας και το φαγητό μας και το σπίτι μας. Μην είμαστε αχάριστοι. Πρέπει να αγαπάμε το Θεό, Ό,τι έχουμε ο Θεό μα το δίνει. Μα δίνει και τα όμορφα, μα δίνει και τι δυσκολίε γιατί μα δοκιμάζει. Και να μην παραπονιόμαστε ότι όταν ζητάμε κάτι από το Θεό δεν μα το δίνει. Οι λόγοι που δεν μα το δίνει, μα το έχουν πει οι μοναχοί και οι προφήτε, είναι τρει. Πρώτον, επειδή δεν είναι ο καιρό να γίνει, ο κατάλληλο καιρό. Δεύτερον, επειδή δεν είναι ακόμα η ώρα και μην ζητήσουμε κάτι χωρί να ξέρουμε τι ζητάμε. Γιατί όταν ζητάμε κάτι, πολλέ φορέ μα το δίνει ο Θεό, αλλά μετά μετανιώνουμε και λέμε Αχ, γιατί μου το έδωσε αυτό δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε τι ζητάμε. Γιατί όταν ζητάμε κάτι, μπορεί να μην πρέπει να γίνει. Γιατί άμα γίνει, δεν είναι προς συμφέρον της...